10 παρατέταρτο ακριβώς, βλέπω τη φωτιά. Ξεκινάει από χαμηλά, δίπλα σε τρία σπίτια. Παίρνω το 100, 199 αμέσως μετά από το 100 να έρθουν, δίνω τη φωτιά και πάω να πιάσω το λάστιχο για να βρέξω εδώ λίγο τις ακροβολιές των σπιτιών. Η βρύση δεν έτρεχε καθόλου. Ούτε το πόσιμο η εξωτερική βρύση, ούτε και αυτή. Τη βλέπετε τώρα είναι ανοιχτή, ακόμα δεν έχουμε νερό. Για να βοηθήσουμε στους πυροσβεστικάριους να φύγουν από εδώ, να μην κοιτάζουν τις αιστείες. Να πάνε στη φωτιά που είχε εξαπλωθεί πλέον. Αν ήταν ο αέρας, ήταν κυκλικός, επικίνδυνος. Ένα παράθυρο να έπαιρνε φωτιά. Ορίστε, δες τώρα το πόσο. Δες πόσο τρέχει το πόσο. Εδώ δες το εξωτερική βρύση. Δες μια κατάσταση εδώ. Και το σημείο το οποίο είδατε την πρώτη αιστεία. Μπορείς να πάρεις να δεις πώς έκανε κύκλο η φωτιά. Δες εδώ. Το σπίτι. Και έκανε κύκλο και ξανακατεβαίνει. Έχουμε εδώ μικροαιστείες και δεν έχουμε νερό να βοηθήσουμε. Να φύγουν από εδώ τα σώματα, να πάνε εκεί που είναι. Προσπάθησαν γείτονες να σας βοηθήσουν με άλλα λάστιχα, με οτιδήποτε. Και ακόμα και τις μάνικες τραβούσαμε και μερικές μάνικες χάνανε κιόλας. Αυτοί ήρθαν βέβαια σε ένα τέταρτο ήταν εδώ, έτσι. Πού συζητάμε με το σφίγγιση. Σε ένα τέταρτο ήταν εδώ και την πιάσαμε. Αλλιώς, επειδή έκανε κύκλους εδώ η φωτιά, μπορεί να κινδύναμε το ακριανό σπίτι, αλλά είναι θέμα του αέρα. Την πιάσανε τη φωτιά αμέσως. Αν έρχονταν στο τέταρτο πάνω, θα είχαν πρόβλημα. Και είχε και ελικόπτερο. Γρήγορα. Άρα η φωτιά, για να καταλάβουμε, ξέσπασε από το ανατολικό τμήμα του οικισμού εδώ του Αεροπροφητηλία. Ναι, ακριβώς. Το σημείο το ξέρω, θα το υποδείξω στον ακριτικό. Είναι είτε από σπινθήρα τα κλαδιά που ακουμπάνε στα καλώδια της ΔΕΗ, είτε από τσιγάρο επειδή στρίβουν εκεί αυτοκίνητα. Θα το βρει το ανακριτικό. Εγώ θα το υποδείξω το ακριβή σημείο.